Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, λίγα λεπτά, ένα λεπτό περίπου μετά τις 2:30, είστε συντονισμένοι στις δημοσκοπήσεις, στην πρώτη σας ενημέρωση μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θα επικεντρωθούμε φυσικά στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Σίγουρα αυτό που μονοπολεί το ενδιαφέρον και παρασκηνιακά είναι τι γίνεται μετά και την τελευταία προαναγγελία του Πρωθυπουργού για ανασχηματισμό, πότε αναμένεται να γίνει, ποια είναι τα πρόσωπα που θα φύγουν, ποια είναι τα πρόσωπα που θα μένουν. Σίγουρα έχουμε ξεκινήσει όλοι οι δημοσιογράφοι να σβήνουμε και να γράφουμε ονόματα σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο καθένας. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε τις Πανελλήνες 2020, όπου επί της ουσίας οι υποψήφοι μάλλον διαγωνίστηκαν στα αρχαία και στα μαθηματικά. Αλλά και στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, σε λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ μαζί μας ο Δήμαρχος Περάματος, ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκης, να συζητήσουμε όλα τα θέματα του Δήμου του και τα αυτοδιοικητικά φυσικά. Δίνω τώρα τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις στο ρεπορτάζ σας και φυσικά ό,τι θέλετε να θέσουμε και εμείς με τη σειρά μας στους καλεσμένους που έχουμε σήμερα ή στις επόμενες εκπομπές. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-00711. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.attica.gr, όπου μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV, όπου μπορείτε να βλέπετε αποσπάσματα των συνεντεύξεων που κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από ένα συγκεντρωτικό βίντεο του Παναγιώτη Πέπα σχετικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ. Τι είπε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, αλλά βασικά πώς προανήγγειλε επί της ουσίας τον ανασχηματισμό. Να δούμε το βίντεο. Η έναρξη της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα ήταν το κεντρικό θέμα στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου χθες στο Ισραήλ, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κάνει αναφορά και στην επιθετικότητα της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Υπογράμμισα τη δική μου σκεπτική σχετικά με την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρούμε ότι αυτή η δραστηριότητα είναι απειλή ως προς την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη. Και φυσικά υπήρχαν διαφορετικά περιστατικά τα οποία αφηγήθηκα στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Προκλητική τουρκική συμπεριφορά τόσο στα θαλάσσια έστω και στα κερσαία σύνορά μας. Και φυσικά μιλήσαμε πολύ για τον αποσταθεροποιητικό παράγοντα που έχει δραματίσει η Τουρκία σε σχέση με τη σχέση της με τη Λιβύη και σε αυτό που εμείς θεωρούμε μια πλήρως άκυρη συμφωνία οριοθέτησης ζωνών μεταξύ των δύο χωρών Τουρκίας και Λιβύης. Εμείς πάντοτε θα επιδιώκουμε την ειρήνη, έχοντας ως θεμέλιό μας το σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι ο πρώτος προορισμός για τους Ισραηλινούς τουρίστες. Είχαμε 1,2 εκατομμύρια, 1,2 εκατομμύρια Ισραηλινούς τουρίστες προς την Ελλάδα πέρσι. 1,2 εκατομμύρια Ισραηλινούς τουρίστες. Όταν εγώ συνάντησα έναν από τους προκατόχους σας, ο αριθμός ήταν περίπου 50.000. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Έχει τριπλασιαστεί έκτοτε σχεδόν. Και φυσικά αυτό αποτελεί μια αντανάκλαση του σεβασμού που τρέφουμε προς την Ελλάδα. Τώρα όμως αναζητούμε μια νέα δυνατότητα. Μια δυνατότητα να στοχεύσουμε στο άνοιγμα του τουρισμού και φυσικά σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οι πρώτοι προορισμοί για τους Ισραηλινούς. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και στη συνέχεια επισκέφθηκε τον κήπο των δικαίων ανάμεσα στα έθνη, όπου είναι φυτεμένα δέντρα στη μνήμη μη Εβραίων που αποδεδειγμένα έσωσαν τη ζωή Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτήθηκε αν θα γίνει ανασχηματισμός, μιας και οι συζητήσεις περί αυτού έχουν φουντώσει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι δεν πρόκειται για ανασχηματισμό, αλλά για διορθωτικές κινήσεις. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα, με πιθανότερη ημερομηνία την 7η Ιουλίου.
Μην ξεχνάμε, 7 Ιουλίου, επί της ουσίας η κυβέρνηση κλείνει ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχει, κάπου εκεί αναμένεται να γίνει ο ανασχηματισμός. Δεν θα είναι σαρωτικός, θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, κάτι ανάλογο έχει πει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, πριν από μικρό χρονικό διάστημα, και ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης, όπου βρίσκεται η Σωσό Χονδρογιάννη, να δούμε τι γίνεται. Γιατί επί της ουσίας έχουμε το δεύτερο lockdown, σε τοπικό lockdown αυτή τη φορά, όπως είχε γίνει και πριν από λίγο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Αλλά να δούμε επίσης και πώς κινήθηκαν τα θέματα στις Πανελλήνιες. Καλησπέρα, Σωσό. Καλησπέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα κρούσματα κορονοϊού στην Θράκη, με τους επιδημιολόγους να κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου στους κατοίκους για να τηρήσουν τα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς εκφράζονται έντονα οι φόβοι για αναζωπήρωση της επιδημικής εστίας στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την επιβολή των μέτρων που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ξάνθης, αφού από τα 20 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα τα 15 προέρχονταν από την περιοχή του Εχίνου, το φαινόμενο του κορονοϊού δεν φαίνεται να εξαλείφεται. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, χθες το βράδυ, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη της πολιτικής προστασίας και βεβαίως σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, αποφασίστηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων και στη γειτονική περιοχή τη Ροδόπη. Να σου πω, Γιώργο, ότι είναι δύο οι δήμοι οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα. Πρόκειται για τον οικισμό Αγίασμα που βρίσκεται στον Δήμο Ιάσμου. Έτσι λοιπόν, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 7 το πρωί, υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους κατοίκους και απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών εκτός οικισμού. Στους Δήμους τώρα Μίκης Ξάνθης και Ιάσμου Ροδόπης, τα μέτρα περιλαμβάνουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου έπειτα από ραντεβού, την υποχρεωτική βεβαίως χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα, καθώς και την απαγόρευση λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Γιώργο, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τις τελευταίες 9 ημέρες, δηλαδή από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, που ουσιαστικά ξεκίνησε η ημερήσια γραπτή ενημέρωση, έχουν καταγραφεί 185 κρούσματα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 40% αυτών σχετίζονται με την περιοχή της Ξάνθης. Και βεβαίως στην χθεσινή ενημέρωση από τα 15, να πούμε ότι τα 11 κρούσματα αφορούσαν τους κατοίκους της. Και γι' αυτό επί της ουσίας πάρθηκαν και αυτά τα αυξημένα μέτρα. Και έγινε αυτό το τοπικό lockdown. Πάντως η υπεύθυνη, πρέπει να σου πω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, δεν προκρίνουν ούτε το χειμώνα ένα καθολικό lockdown όπως έγινε φέτος. Ήταν και η πρώτη αντιμετώπιση επί της ουσίας του κορονοϊού. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα, αν έχουμε αύξηση κρουσμάτων, ειδικά το φθινόπωρο, θα πάμε σε τέτοιου είδους lockdown, δηλαδή σε τοπικά, εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Υπάρχει, Γιώργο, έντονη ανησυχία. Αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Μάλιστα, να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε και στις Πανελλήνες 2020. Πώς κινήθηκαν επί της ουσίας τα θέματα, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις που υπάρχουν. Θα σου πω ότι με την εξέταση των αρχαίων ελληνικών και των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, ελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι, πιο συγκεκριμένα, της ομάδας προσανατολισμού και ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά και οι υποψήφοι των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά. Τώρα, οι εξετάσεις, να πούμε, των μαθημάτων αυτών αφορούσαν τόσο τους υποψηφίους που δίνουν πανελλαδικές με το νέο σύστημα, όσο όμως και εκείνους οι οποίοι δίνουν με το παλαιό. Τώρα, με εξαίρεση τα θέματα των μαθηματικών του παλαιού συστήματος που χαρακτηρίστηκαν με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, οι υποψήφοι αντιμετώπισαν βατά θέματα στα αρχαία ελληνικά, χωρίς ακραία ζητούμενα να προσθέσουμε για τα μαθηματικά του νέου συστήματος. Τώρα, να σου πω. Πάντως, Σωσό, η ατάκα που επικρατεί, εγώ το θυμάμαι από τότε που έδινα εγώ Πανελλήνες, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, είναι ότι ήταν βατά τα θέματα για καλά προετοιμασμένους. Είναι μότο. Είναι ακριβώς όπως το λες. Τον
ανοιχτά και για καλά προετοιμασμένους. Έτσι ακριβώς. Να σου πω, Γιώργο, ολοκληρώνοντας, ότι βρίσκεται σε καθημερινό συναγερμό, βρίσκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε προκειμένου να ελέγχονται όλες οι περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές και βεβαίως μπορεί να εμφανίσουν κάποια διαθεσία ή ουσιαστικά μπορεί να εμφανίσουν δέκατα, καθώς πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος των συμπτωμάτων του κορονοϊού, Γιώργο. Ναι, είναι ειδικές συνθήκες φέτος. Ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην οικονομική επικαιρότητα, πώς έχουν κινηθεί οι αγορές μέχρι αυτή την ώρα, αλλά έχουμε και ένα ενθαρρυντικό δημοσίευμα από το Bloomberg, όπου επικροτεί επί της ουσίας τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ελπίδα Πουρναρά, τη συνάδελφο, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίως για τις αγορές, αλλά και το δημοσίευμα του Bloomberg. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να την ακούσουμε. Ελπίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πράγματι, αναφερθούμε αρχικά στο δημοσίευμα του Bloomberg και η επιτυχή διαχείριση λοιπόν του κορονοϊού από την ελληνική κυβέρνηση δείχνει να ανταμείβεται. Με την επανεκκίνηση της οικονομίας να στοχεύει στον περιορισμό του πλήγματος του ΑΕΠ, σημειώνει δημοσίευμα του τύπου. Η αίσθηση της Ελλάδας ότι είναι στον πάτο της Ευρωζώνης έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ένας λόγος για να μην επενδύσει κανείς στην Ελλάδα ήταν η προσδοκία ότι η χώρα θα χειριζόταν χειρότερα από άλλες μια κρίση. Κάτι τέτοιο αρχίζει να εξαφανίζεται σαν σκέψη, συμπληρώνει ο αρθρογράφος. Η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιού, χάρη τόσο στην γρήγορη επιβολή των περιοριστικών μέτρων, αλλά και στην εκτεταμένη συμμόρφωση του πληθυσμού. Οι αγορές πώς έχουν κινηθεί, πώς κινούνται, Ελπίδα, μέχρι αυτή την ώρα? Ανωδικά κινούνται μέχρι η ώρα οι ευρωαγορές σήμερα Τετάρτη, με τον γερμανικό δείκτη DAX και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέχρι την απολύγη ώρα λοιπόν να ενισχύονται κατά 0,6%. Τον γαλλικό δείκτη CAC 40 επίσης να κερδίζει άνω της μία ποσοστιαίας μονάδας, ενώ στον ευρωπαϊκό νότο ο δείκτης Ισπανίας καταγράφει άνοδο της τάξης του 0,4%. Και ο ιταλικός δείκτης, ο δείκτης του Μιλάνου, κινείται ανωδικά κατά 0,4%. Στην Αθήνα ο γενικός δείκτης σημειώνει οριακές απώλειες στις 676 μονάδες. Μάλιστα, το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα. Καλή συνέχεια. Θα πάμε σε λίγο στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ. Να σας δώσω για άλλη μια φορά όμως τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Πριν περάσουμε να δούμε και την αυτοδιοικητική επικαιρότητα της ημέρας όπως έχει διαμορφωθεί. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στο τηλέφωνο του σταθμού 211-27-0711, να στείλετε email στο email της εκπομπής δημοσκοπήσεις@attica.gr, αλλά να μας δείτε και μέσω live streaming από την ιστοσελίδα μας www.attica.gr και το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Υπάρχουν πολλοί διάβλοι επικοινωνίας με την εκπομπή, τους αξιοποιήσατε όλο το προηγούμενο διάστημα, κάτι το οποίο συνεχίζετε να κάνετε και τώρα. Πάμε να δούμε το φιλεράκι της αυτοδιοίκησης και επιστρέφουμε με την αυτοδιοικητική επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε. Το μεγαλύτερο θέμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής και ο Γιώργος Πατούλης στις πρωτοβουλίες. Ήδη χθες παρέδωσε ειδικούς κάδους σε τρεις δήμους. Δήμο Κορυδαλλού, Δήμο Αγίας Βαρβάρας και Δήμο Χαϊδαρίου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε εδώ στο Κορυδαλλό, στο Δήμο Κορυδαλλού, με έναν εξαιρετικό νέο συνάδελφο της αυτοδιοίκησης, τον Νίκο τον Κουτσαλά, για να παραδώσουμε κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης, καθώς επίσης και το απορριμματοφόρο μαζί με κάδους βιοαποβλήτων. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια την οποία κάνει συγκεκριμένο ο Δήμαρχος για το περιβάλλον, αλλά και γενικότερα για την καθαριότητα, θα του δώσει τη δύναμη μέσα από τη διαχείριση της ανακύκλωσης και των βιοαποβλήτων για την χρηστή προσπάθεια που κάνουμε την Αττική μας να γίνει πρότυπη στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, κάτι που έχει μείνει πίσω στο παρελθόν, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι θα πάμε πολύ μπροστά στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Νίκο, για την προσπάθεια που θα κάνεις και εσύ, κυρίως για τους πολίτες μας και για τους κατοίκους της Αττικής μας. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, γιατί νομίζω ότι κάνουμε σήμερα πράξη την συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομικό όφελος αλλά κυρίως κοινωνικό αντίκτυπο. Το να διευρύνουμε την ανακύκλωση σε όλα τα ρεύματα και σε όποιο τομέα μπορούμε να τον προσπαθήσουμε είναι κάτι το οποίο έχει στερήσει διαχρονικά η αυτοδιοίκηση και τώρα πρέπει να τολμήσουμε με γοργά βήματα και αποφασιστικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή θα παραλάβαμε ένα απορριμματοφόρο και κάδους
για τα βιοαπόβλητα. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε ήδη κάνει την επόμενη πρότασή μας στον Περιφερειάρχη και περιμένουμε τους επόμενους μήνες να έχουμε και περισσότερα πορματοφόρα και κάδους, έτσι ώστε να το εξαπλώσουμε στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις λαϊκές αγορές αλλά και στις οικίες, σε συγκεκριμένες γειτονιές που έχουν μονοκατοικίες, άρα είναι πιο αποδοτικό το έργο. Από εκεί και πέρα έχουμε και τους κάδους εσωτερικού χώρου, τους οποίους προφανώς θα διανύουμε σε δημόσιες υπηρεσίες, σε δημοτικούς χώρους, στα σχολεία της πόλης για να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση και επιμονή. Σήμερα είχαμε τη χαρά εδώ στην Αγία Βαρβάρα να υποδεχθούμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη της Μεγάλης Περιφέρειας της Αττικής, για να εγκαινιάσουμε μία, μπορώ να πω, νέα εποχή για την πόλη μας. Όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Σήμερα παραλάβαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο αδειάζει κάδους, πλένει κάδους, τους καφέ λεγόμενους κάδους, στους οποίους συγκεντρώνουμε τα βιοαπόβλητα. Παραλαμβάνουμε κάδους ανακύκλωσης μικρούς. Τρία σετ για την κάθε περίπτωση. Πλαστικό, χαρτί, γυαλί. Θα πάει στα σχολεία, θα πάει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάει στους κρατικούς χώρους, θα πάει στις εκκλησίες, ούτως ώστε ο κόσμος να μάθει λίγο-λίγο να κρατάει καθαρό τον τόπο και να ρίχνει τα απορρίμματα αυτά τα συγκεκριμένα στο σημείο από το οποίο θα πάρθουν και θα ανακυκλωθούν. Θέλω λοιπόν, ολοκληρώνοντας, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στον Περιφερειάρχη και σε όλους τους ανθρώπους που συντελούν στο να ανοίξει μια καινούργια περίοδος για τη ζωή μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας με έναν άξιο δήμαρχο, θα έλεγα πολλές φορές το έχω πει πρίτανη της αυτοδιοίκησης, ο οποίος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να αναδείξει την πόλη λειτουργική, χρήσιμη και προσπαθώς αναπτυξιακή. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ δίνοντας ένα απορριμματοφόρο για βιοαπόβλητα και καφέ κάδους. Είμαι σίγουρος ότι η χρηστικότητα η οποία θα γίνει μέσα από το Δήμαρχο και τη διοίκηση του Δήμου θα είναι επωφελία των ίδιων των κατοίκων και προφανώς της ίδιας Αττικής μας, αλλά και κάδους εσωτερικού χώρου όπου θα γίνει ανακύκλωση μέσα από έναν απλό και χρηστικό τρόπο. Είμαι αισιόδοξος, αγαπητέ Λάμπρο, διότι σιγά σιγά ο τρόπος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, παρότι στην Αττική είχε μείνει πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια, όλοι μαζί, πρώτος και δεύτερος βαθμός, και βέβαια με τη θέλησή μας να γίνει και θα γίνει, να είμαστε πρότυποι περιφέρεια της χώρας και γιατί όχι της Ευρώπης στο επίπεδο της διαχείρισης των ρεών αποβλήτων. Αυτό τι σημαίνει? Καλό περιβάλλον, υγεία για τους κατοίκους και ανάπτυξη για τον τόπο. Ευχαριστώ. Είναι μια καινούργια μέρα για το Χαϊδάρι, για την ανακύκλωση στο Χαϊδάρι, όπως είδαμε, το απορριμματοφόρο με τους κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης, το κομπόστ, ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία που από την αρχή, ως Δημοτική Αρχή, είπαμε ότι καθαριότητα και ανακύκλωση και η παιδεία της ανακύκλωσης στο Χαϊδαριώτη είναι από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Λοιπόν, σήμερα με τη συμβολή της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Πατούλη, τον οποίο τον ευχαριστώ και προσωπικά, αυτή η μέρα σηματοδοτεί την αρχή ή μάλλον την ισχυρή συνέχεια, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη σε αυτό το πεδίο, η οποία φυσικά βάσει και των νέων νομοθετικών διατάξεων και το αποτέλεσμα το οποίο είμαι σίγουρος θα φέρουν οι Χαϊδαριώτες Δημότες και θα το δούμε στους επόμενους μήνες, θα φέρει και οικονομικά αποτελέσματα προς όφελος των Δημοτών μας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στο Δήμο Χαϊδαρίου με τον εκλεκτό Δήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Τινιακό, μαζί με τους συνεργάτες του, για να συνεχίσουμε το διπορικό της ανακύκλωσης, αλλά και της προσπάθειας να διαχειριστούμε τα σύμμιχτα σκουπίδια μέσα από τον διαχωρισμό των βιοαποβλήτων. Σήμερα λοιπόν, σε ένα Δήμο που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες αυτή την προσπάθεια, διαθέτουμε ένα υψηλής τεχνολογίας απορριμματοφόρο καφέ κάδων, καφέ κάδους προφανώς, καθώς επίσης και κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι η περιφέρειά μας από μια περιφέρεια κακής διαχείρισης τα προηγούμενα χρόνια θα γίνει μια περιφέρεια πρότυπη,
και προφανώς αυτό θα σχετίζεται με το καλύτερο περιβάλλον και την καλύτερη ζωή των παιδιών μας. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια Ευαγγέλη. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τα όσα υπόθηκαν. Να αναφέρω ότι δύο νέοι αυτοδιοικητικοί, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, ο κύριος Ντουνιακός, και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, ο κύριος Χουρσαλάς, και μαζί ήταν ο Δήμαρχος, ένας από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς, ο Λάμπρος ο Μίχος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, μαζί με τον Περιφερειάρχη. Θα πάμε σε αυτό το σημείο, θα συνεχίσουμε με την αίθουσα σύνταξη για να δούμε και την υπόλοιπη αυτοδιοικητική επικαιρότητα, πριν πάμε σε διάλειμμα και ακολουθήσει η συζήτηση που έχουμε προγραμματισμένη για σήμερα. Θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκης, ο Δήμαρχος Περάματος, να συζητήσουμε για πάρα πολλά θέματα και για το Δήμο του και για την αυτοδιοίκηση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Καμπόλη να μας μεταφέρει την αυτοδιοικητική επικαιρότητα. Και επί της ουσίας, Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ. Ακριβώς. Ως επίκεντρο, η συνάντηση αυτή, Γιώργο, είχε την αναπτυξιακή επανακίνηση των τοπικών κοινωνιών. Λοιπόν, συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα δημόσια κίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΒ, που είναι, να πούμε, η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου. Ο κ. Πατρίβουλης θεωρεί επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένας επιχειριακός συνδυασμός για να γίνει αυτό δυνατό. Ιδιαίτερα αναφορά, να πούμε, ότι έγινε στην αναγκαιότητα ανάπλασης των υπόγειων διαβάσεων σε όλη την Αττική. Ενώ βασικό ζητούμενο, όπως τόνισε ο κύριος Πατούλης, είναι να βρεθεί και τρόπος στήριξης του τουρισμού, τον οποίο και αποκαλεί νευραλγικό πυλώνα ανάπτυξης, Γιώργο. Επί της ουσίας είναι και το βασικό ζητούμενο γενικότερα το θέμα του τουρισμού. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να συζητήσουμε και με αντιπεριφερειάρχες που έχουν σχέση και με το συγκεκριμένο τομέα, αλλά φυσικά και με ανθρώπους της αγοράς που πραγματικά αυτοί είναι που μπορούν να μας δώσουν την πραγματική εικόνα. Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε και παράθυρο στην περιφέρεια, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, και θα μιλήσουμε με δημάρχους από νησιά και από περιοχές τουριστικές, να δούμε ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι πριν πάμε σε διάλειμμα. Με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην εκπομπή ο κύριος Κωνσταντέλος, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη χθεσινή εκπομπή σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Βέβαια, το βασικότερο όσον είπε χθες και ανέφερε, και ενδεχομένως και με τον Δήμαρχο που φιλοξενούμε σήμερα, θα μας δώσει τροφή για τη συζήτηση που θα κάνουμε, είναι το αν θα υπάρξουν ελλείμματα και προβλήματα οικονομικά στους Δήμους. Αν οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι ισχυρές από την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θα τα δούμε αυτά αμέσως μετά το βίντεο και το σχετικό διάλειμμα. Καταρχάς, ότι ήταν μια πρωτόγνωρη περίοδος. Το σύστημα δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το αντιμετώπισε και το κεντρικό κράτος, αλλά και οι βραχίονες του κεντρικού κράτους, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, με απόλυτη επάρκεια. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα για το συντονισμό, για το αν εφαρμόσαμε ίδιες πολιτικές, αν είχαμε έτσι μια κοινή στάση και μια οργάνωση. Αυτό όμως θα το δούμε στη συνέχεια. Εσείς δηλαδή μία είναι η κατακλείδα. Και διαφορετικά πράγματα από ό,τι ενδεχομένως. Κοιτάξτε, τα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Είχατε κάποια αντανακλαστικά διαφορετικά, για παράδειγμα, από ότι. Υπήρχαν οι δράσεις οι οποίες έγιναν. Ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Ήταν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου θα σβήσει αυτή η πανδημία το συντομότερο δυνατό. Δεν έγινε αυτό οργανωμένο, υπό την έννοια, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τουλάχιστον στην αρχή, άλλοι Δήμοι είχαν τις παιδικές χαρές ανοιχτές, mm-hmm. άλλοι τις είχαν κλειστές, άλλοι τις είχαν ανοιχτές με σήμα. Άλλοι Δήμοι έβγαζαν τα παγκάκια και τις μπασκέτες, άλλοι Δήμοι δεν έβγαζαν τα παγκάκια και τις μπασκέτες. Εκεί φάνηκε ότι ίσως κάποιοι κινούμαστε υπερβολικά mm-hmm. και κάποιοι κινούμαστε πιο χαλαρά. Εκεί ίσως θα ήθελε ένα κεντρικό συντονισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, ούτως ώστε να μην έρθουν καταρχάς οι Δήμαρχοι σε αντιπαράθεση, να μην χωριστούν σε καλούς ή κακούς, σε γρήγορους και αργούς. Παρ' όλα αυτά όμως, το ισοζύγιο είναι άκρως θετικό. Αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν και για τις τοπικές κοινωνίες. Ουσιαστικά φτιάχτηκε πολύ γρήγορα και επεκτάθηκε αυτό το βοήθεια στο σπίτι επί δύο, όπως το είπαμε.
για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους, ειδικότερα τις ευαίσθητες ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, να έχουν τις μικρότερες δυνατές κινήσεις μέσα στην πόλη. Απολυμάνθηκαν όσο μπορείς να απολυμάνεις τώρα μια πόλη. Είναι περισσότερο κάποια μέτρα ψυχολογίας και όχι σίγουρα μέτρα ουσίας. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν και νομίζω ότι πολύ μεγάλο βάρος της υλοποίησης των πολιτικών που κεντρικά ή περιφερειακά ή ακόμα τοπικά αποφασίστηκαν, υλοποιήθηκαν από τους Δήμους. Και εδώ για μια δεύτερη φορά μέσα σε αυτή τη δεκαετία είδαμε τους Δήμους να στέκονται αρρωγή δίπλα στον πολίτη, μετά δηλαδή την οικονομική κρίση που είχαμε πολλά ζητήματα, όπου οι Δήμοι αυτοοργανώθηκαν, βρήκανε πόρους και έφτιαξαν ένα κοινωνικό δίχτυ. Από τα κοινωνικά παντοπολία, τα φαρμακεία, τις δομές αυτές των συσιτίων, κάτι αντίστοιχο, αλλά με άλλη μορφή και βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, φάνηκε ότι έγινε τώρα εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι την τελευταία δεκαετία η τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάζεται και δοκιμάζεται και αποκτά αξιοπιστία, παίρνει καλή βαθμολογία από τον μέσο πολίτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κεφαλαιοποιηθεί, καθότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως γνωρίζετε, είναι ο εγκύτερος στον πολίτη βαθμός διοίκησης. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις. Όπως σας είχα προαναγγείλει, μαζί μας βρίσκεται εδώ ο Δήμαρχος Περάματος, ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκης, να συζητήσουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Πολλά τα θέματα και του δικού του Δήμου αλλά και της επικαιρότητας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες του ευρύτερου Πειραιά και να τους ενημερώσουμε για μια σειρά σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους. Σημαντικά προβλήματα, αλλά και πολύ σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που γίνονται. Και νομίζω σήμερα έχουμε τη δυνατότητα στη συζήτηση που θα κάνουμε να δείξουμε και μια πολύ θετική εικόνα από την πλευρά του Περάματος. Θα δείξουμε σε λίγο στον κόσμο, βέβαια, θα κυλήσει η ροή της συζήτησης και πλάνα από ένα πολύ μεγάλο θέμα για την περιοχή, ένα διαχρονικό αίτημα των πολιτών των δικών σας, που είναι η μετεγκατάσταση ή η απομάκρυνση, αν θέλετε, των Καζανιών που βρίσκονται στην είσοδο της πόλης. Θα έχουμε πλάνα σε λίγο να δείξουμε. Όντως, κύριε Λεμέ, είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που απασχολούν το Δήμο Περάματος. Βεβαίως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι ισότου οι εταιρείες πετρελοειδών απομακρυνθούν, μετεκατασταθούν σε άλλη περιοχή, εκτός οικιστικού ιστού, και να μην δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα στην υγεία και στην ασφάλεια των πολιτών. Αλλά επιτέλους έγινε η αρχή. Αυτή η εταιρεία, η ανενεργή, η BB, αποξυλώνεται. Ήδη έχουμε προχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος αποξύλωση των δεξαμενών και ευελπιστούμε ότι πολύ πολύ σύντομα αυτός ο χώρος θα είναι απαλλαγμένος πλέον από έναν μεγάλο αριθμό δεξαμενών, σκουριασμένων, επικίνδυνων και, αν θέλετε, δημιουργεί και ένα τόνο αισιοδοξίας για το μέλλον η διαδικασία αυτή. Θα το δούμε στην πορεία της συζήτησής μας, θα δούμε και πλάνα, θα μας πείτε και λίγο το ιστορικό αυτής της διαδικασίας, ποιες κινήσεις έγιναν. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να το συνδέσω λίγο με το βίντεο που παρακολουθήσαμε πριν από το διάλειμμα. Πιστεύετε, Δήμαρχε, το κορονοϊός θα δημιουργήσει θέμα, κυρίως θα έχει μάλλον ένα ισχυρό πλήγμα οικονομικό στους Δήμους, θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα? Πώς βλέπετε να κινείται το μέλλον της αυτοδιοίκησης? Κοιτάξτε, κύριε Λεμέ, και στα πλαίσια της ΚΕΔΕ και στα πλαίσια της ΠΕΔΑ, αλλά και σε πολλές τηλεδιασκέψεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα με τον Περιφερειάρχη και όλους τους Δημάρχους της Περιφέρειας Αττικής, αυτό που παράλληλα με το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού κυριαρχούσε ήταν η επόμενη μέρα από τον κορονοϊό. Αν και δεν πιστεύω ότι έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να πούμε ότι επιτέλους έχουμε απαλλαχτεί από αυτό το μεγάλο, από αυτή τη μεγάλη μάστιγα, την πανδημία λοιπόν του COVID-19. Θεωρώ ότι ήδη είναι ορατά τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Έχει δημιουργήσει προβλήματα οικονομικά ρευστότητα στους Δήμους. Κάποιοι Δήμοι, από ό,τι φαίνεται, θα υποστούν μεγαλύτερη ακόμα ζημιά και ενδεχομένως να χρειαστεί μια γενναία παρέμβαση από τη μεριά της πολιτείας. Είναι δεδομένο ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, κάποια στιγμή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
ενδεχομένως να έχουν και πρόβλημα στο να ανταποκριθούν σε μια σειρά παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επειδή είχατε, μάλιστα, είναι πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, είχατε χθες μια συνάντηση με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τέθηκαν αυτά τα ζητήματα γενικά. Πώς κινήθηκε η συνάντηση με τον Υπουργό Ιστορικών? Χθες είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πραγματικά μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε για μια σειρά θέματα και θεσμικά, αλλά να μιλήσουμε και ειδικά για την πόλη του Περάματος. Από αυτή την εκπομπή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχει συσσωρευμένα προβλήματα που πραγματικά η πολιτεία οφείλει να σκύβει πάνω από αυτή την πόλη και να βοηθάει στην επίλυσή τους. Βρήκαμε ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Υπήρξε μια επικοδομητική κουβέντα. Δεσμευτήκαμε και οι δύο πλευρές ότι αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί. Μπήκανε ζητήματα βοήθειας από τη μεριά του Υπουργείου. Βεβαίως κυριάρχησαν δύο ζητήματα από αυτά που εμείς ιεραρχώντας τα ζητήματα της πόλης βάλαμε στον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίζοντας σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι τα μεγάλα έργα και σημαντικά, που νομίζω ότι εκεί είναι πραγματικά είναι αναγκαία. Είναι υποχρεωτική η βοήθεια της πολιτείας και αφορά κυρίως τους δύο χώρους, τους δύο μεγάλους χώρους που εξαιρέθηκαν το 2018 από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με την ΕΕ και έχουν περάσει στο Δήμο για χρήση 50 χρόνων, χρήση και εκμετάλλευση για 50 χρόνια. Και βεβαίως το κομμάτι του Άνω Περάματος, μιας περιοχής που όλοι γνωρίζουν ότι πραγματικά βιώνει μεγάλη και ανθρωπιστική κρίση ο πληθυσμός που κατοικεί εκεί, αλλά οι υποδομές που υπάρχουν θυμίζουν περισσότερο δεκαετία του 60, του 1960 παρά 2020. Χρειάζεται επί της ουσίας να έρθει πιο κοντά στο υπόλοιπο πέραμα. Έτσι ακριβώς, να αποκτήσει επιτέλους υποδομές. Μιλάμε για διανοίξεις δρόμων, μιλάμε για αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό, ίδρυυση, μιλάμε για βασικές ανάγκες, ανθρώπινες ανάγκες που οφείλουμε να παρέχουμε στους πολίτες. Ο ένας άξονας λοιπόν είναι αυτός. Ο δεύτερος άξονας που θεωρούμε ότι είναι ένας άξονας που δεν δημιουργεί πρόβλημα στο Υπουργείο Εσωτερικών να σκύψει και να δώσει τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν στον Υπουργό τη βοήθειά τους και να λυθούν άμεσα, που ενδεχομένως άλλους Δήμους δεν θα ήταν άξιο αναφοράς. Στο Πέραμα όμως είναι πολύ σημαντικά πράγματα και μιλάω καταρχήν για την βοήθεια σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, γιατί το Πέραμα φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις πετρελοειδών που καλύπτουν σχεδόν το 90% των αναγκών σε καύσιμα της Αττικής. Το να μην μπορεί η πυροσβεστική να περάσει μέσα από το δασικό χώρο της χωράφας για να μπορέσει λοιπόν άμεσα να να κάνει την παρέμβασή της, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και σε επίπεδο δασαρχείου και σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, πρέπει να υπάρξει βοήθεια. Νομίζω είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ και τώρα τα όποια προβλήματα υπάρχουν πρέπει να λυθούν. Εδώ μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών και όχι μόνο του Δήμου Περάματος. Το έχουμε πει, ένα ενδεχόμενο ατύχημα στην περιοχή θα επηρεάσει όλο τον Πειραιά. Έτσι και συνηθίζω να λέω και θα το ξαναπώ ότι η οδηγία Σεβέζο θα πάψει να λέγεται Σεβέζο, θα λέγεται οδηγία Περάματος από το μέγεθος λοιπόν του βιομηχανικού ατυχήματος που θα προκληθεί από τις μεγάλες ποσότητες βενζίνης, πετροχημικών, μαζούτ και μέχρι και καύσιμα αεροπλάνα που φιλοξενούνται στις εξαμενές που βρίσκονται στο Πέραμα. Υπήρξαν από πλευράς Υπουργείου δεσμεύσεις για όλα αυτά που θέσατε? Καταρχήν, αυτό που πρέπει να παρατηρήσω, ο Δήμαρχε, και το λέω γιατί παρατηρούσα την κινητικότητα σας όλο αυτό το διάστημα, ήσασταν πολύ καλά προετοιμασμένος. Είδα, διήκρινα δηλαδή, ότι είχατε πάει με φακέλους, ολοκληρωμένο επιτελείο, κάτι το οποίο από προηγούμενες συναντήσεις του Υπουργού βλέπαμε ότι δεν συνέβαινε. Ο Δήμος Περάματος εκπροσωπήθηκε και με τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους συμβούλους μου. Σε κάθε θέμα λοιπόν υπήρχε ο φάκελος και επεξηγηματικά βοηθητικά σημειώματα, ώστε να μπορεί να κατανοήσει άμεσα ο κ. Υπουργός τα ζητήματα και να καταλάβει και τη σημασία του αιτήματος που εμείς του θέτουμε. Ο κύριος Υπουργός, οφείλω να πω ότι ανταποκρίθηκε άμεσα
τις απαντήσεις του, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή, άρα τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζει και βιωματικά. Δεσμεύτηκε λοιπόν ότι θα βοηθήσει το πέραμα, όπως δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα επισκεφτεί την πόλη. Αποδέχτηκε την πρόσκληση που έγινε από την μεριά του Δήμου Περάματος και βεβαίως να σταθώ σε κάποια σημαντικά ζητήματα που ο κύριος Υπουργός δεσμεύτηκε. Το πρώτο είναι θα εντάξει το Δήμο Περάματος σε ένα γενναίο ποσό αποπληρωμής ληξιπροθέσμων και χρέη προστηρήτων. Ξέρετε, εμείς αναλάβαμε την 1η Ιανουαρίου του 2014 και ο Δήμος Περάματος στην περίοδο εκείνη ήταν ο πλέον υπεχρεωμένος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο κόκκινο, ήσασταν παράδειγμα προς αποφυγή. Ακριβώς. Ήμασταν το παράδειγμα προς αποφυγή, κύριε Ρεμέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια τρομακτικά μεγάλη προσπάθεια. Ρυθμίσαμε με το άρθρο 79, το 43, 16, του 14, μόνο ασφαλιστικά ταμεία και φορεία 25 εκατομμύρια. Έχουμε αποπληρώσει δεκάδες εκατομμύρια χρέη προστήτων, αλλά τα δικαστικά είναι χρέη που έρχονται συνεχώς σε καθημερινή βάση εδώ. Με αυτήν θεωρούμε την γενναία ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, νομίζω ότι ο Δήμος Περάματος ήδη θα είναι σε θέση να έχει έναν προϋπολογισμό που με ίδιους πόρους θα εντάσσει σε κάθε χρόνο πολλά έργα προς όφελος των πολιτών. Άρα θα σας δώσω και μια πολύ σημαντική ανάσα. Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα βασικό. Το δεύτερο, μιλήσαμε για τις χρηματοδοτήσεις του Φιλόδημος 2. Κάποιες καθυστερήσεις που υπήρχαν δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα εγκριθούν. Θα ξεπεραστούν ουσιαστικά. Και βεβαίως για το Φιλόδημος 1, αυτό το πρόγραμμα που μετεξελίχθηκε σε Αντώνη Στρίτσης, δεσμεύτηκε ότι θα εντάξουμε σημαντικά έργα. Ένα από αυτά θα σας αναφέρω που είχαμε ολοκληρωμένη πρόταση και την παρουσιάσαμε του κ. Υπουργού, ήταν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο χώρο του Αρμού. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Όλοι μιλάμε σήμερα για τον καινούργιο σχεδιασμό της χώρας μας και την εναρμόνισή του με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακύκλωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο Περάματος και την τεράστια προσπάθεια που κάνει για να ξαναενταχθεί μέσα σε διαδικασίες ανακύκλωσης. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εντάξει το πρόγραμμα αυτό στο Αντώνη Στρίτσης. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα, βάλαμε θεσμικά ζητήματα. Ζητήσαμε να υπάρξει μια τροπολογία σε ένα θέμα ηθικής τάξης. Ξέρετε, ο Δήμος Περάματος εντάχθηκε με τον νόμο, όπως είπα και πριν, 44-16 του 2014, με το άρθρο 79, σε μια γενναία ρύθμιση χρεών προς το ελληνικό δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, όλα τα νομικά πρόσωπα, την ίδια περίοδο, περάσανε στους Δήμους. Έτσι και ο Δήμος ανέλαβε όλα τα χρέη, λοιπόν, των νομικών προσώπων, ρυθμίστηκαν και τα νομικά πρόσωπα αυτά έκλεισαν. Τα φυσικά πρόσωπα όμως που μετήχαν μέσα σε αυτά τα νομικά πρόσωπα εξακολουθούν και ταλαιπωρούνται για χρέη που ήδη έχει αναλάβει ο Δήμος και τα έχει ρυθμίσει και αποπληρώνονται κανονικά. Νομίζω είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποκαταστήσει αυτή τη μεγάλη αδικία. Δημιουργεί τεράστιο ηθικό ζήτημα απέναντι σε ανθρώπους που θέλησαν να συμμετάσχουν, να βοηθήσουν στα κοινά και σήμερα εξακολουθούν μετά από τόσα χρόνια και ταλαιπωρούνται χωρίς να μπορούν να πάρουν φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, να μην μπορούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και η πολιτεία οφείλει άμεσα να δώσει λύση. Συζητήθηκαν πολλά και για χρηματοδοτήσεις έργων και για μια σειρά ζητήματα που έχει να κάνει. Περιμένω, Δήμαρχε, με μεγάλο ενδιαφέρον και τη συνάντηση που θα έχετε όταν έρθει ο Υπουργός στο Δήμο Περάματος να έχετε μία συνάντηση και στο δικό σας γήπεδο. Τη θεωρούμε δεδομένη μετά την αποδοχή της πρόσκλησης από μέρους του Υπουργού Εσωτερικών να κλείσω το κομμάτι αυτό μέσα στα πολλά και σπουδαία που συζητήθηκαν. Έγινε κουβέντα και για την επαναλειτουργία στο Δήμο Περάματος του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που δυστυχώς είχε χαθεί το 2011 από το Δήμο Περάματος, για την στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας, που παρά το γεγονός ότι μετά την επανασύστασή της έδινε τη δυνατότητα στους παλαιούς εργαζόμενους να επιστρέψουν, τους έδινε παράλληλα και τη δυνατότητα να έχουν επιλογή σε μεγάλους Δήμους.
προτίμησαν να πάνε σε μεγάλους δήμους. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι λοιπόν σήμερα να στελεχώσουμε λοιπόν τη δημοτική αστυνομία για να έχουμε καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες σε μια περιοχή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και βεβαίως υπάρχουν την ίδια στιγμή υπάρχουν και μεγάλες καταστροφές σε υποδομές της πόλης. Παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα, Δήμαρχε, εγώ έβλεπα ότι ενισχύσατε επί της ουσίας τις κοινωνικές δομές, λειτουργούσαν κανονικά. Δεν καταλάβαινε κάποιος ότι υπήρχε θέμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο δικό σας το Δήμο. Νομίζω ότι είναι γενικότερα το πώς λειτουργήσε η τοπική αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν ήταν ανάλογο λοιπόν της προσπάθειας. Θεωρώ ότι με τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου μας, πιστεύω ότι άμεσα το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο θετικό σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Έγινε και μια κουβέντα βεβαίως για την κοινοφιλή εργασία. Ξέρετε, ο κορονοϊός δεν είναι μόνο τα προβλήματα που έχει επιφέρει στην υγεία των πολιτών και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, έχει επιφέρει και μια δυσλειτουργία σε ένα κομμάτι που βασίζεται άμεσα λοιπόν και με όλα όσα προηγούμενως συζητήσαμε. Και παρά το γεγονός ότι εμείς εμένουμε και επιμένουμε στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, μέσα από ένα πρόγραμμα όπως είναι αυτό τα 8 μήνα της κοινοφιλούς εργασίας, ο Δήμος Περάματος λύνει πολλά μα πολλά προβλήματα λειτουργίας του. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας έχει καθυστερήσει πολύ στη διαδικασία. Είναι πολύ αργές οι διαδικασίες. Έτσι ακριβώς. Και δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν έρθει οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Είναι κάτι που μπορεί να μην μας ικανοποιεί πλήρως, αλλά θεωρούμε ότι επιτέλους θα μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό στις όποιες λειτουργίες έχουν. Στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση του Δήμου Περάματος, για πόσους εργαζόμενους μιλάμε? Ο Δήμο Περάματος αναλογούν 180 εργαζόμενοι. Είναι ένα σημαντικό αριθμό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν αναλογιστείτε ότι αυτή τη στιγμή οι μόνιμοι εργαζόμενοι είναι 200 με 220, αντιλαμβάνεστε ότι διπλασιάζουμε λοιπόν τους εργαζόμενους, άρα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Πολύ σημαντική βοήθεια. Να πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που είναι το θέμα με τα καζάνια. Μπορούμε να πούμε, Δήμαρχε, είστε σε θέση να πείτε επί της ουσίας ότι φεύγουν τα καζάνια? Ξεκίνησε η διαδικασία και παράλληλα θέλω να βλέπουμε και τα πλάνα και το πριν, πώς ήταν η περιοχή και οι πρώτες διαδικασίες που έχουν γίνει, να βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες. Κύριε Λεμέ, θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να λέω τα πράγματα όπως έχουν. Δυστυχώς η εξέλιξη που υπήρχε τα τελευταία χρόνια για το μεγάλο αίτημα των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Περάματος, δεν δικαιώθηκε με τις εξελίξεις. Και επαναφέρομαι στην ψήφιση του άρθρου 70 από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από την προηγούμενη. Είναι σαφές λοιπόν ότι η δική μας λειτουργία επιβάλλει την αύξηση της προσπάθειας, να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να δικαιωθεί επιτέλους αυτή η περιοχή και να αποκτήσει αυτό που της ανήκει. Γιατί είναι δικαίωμα στη ζωή. Εδώ μιλάμε για επιβίωση, μιλάμε για κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρχουν κατοικίες στα 4 και στα 5 και στα 6 μέτρα δίπλα σε δεξαμενές που φιλοξενούν καύσιμα αεροπλάνων, φιλοξενούν πετροχημικά. Και να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια λειτουργία, ενώ την ίδια στιγμή η πολιτεία οφείλει να πάρει μια γενναία απόφαση. Επιτέλους θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και πρέπει να φύγουν ή οι κάτοικοι ή αυτή η επικίνδυνη βιομηχανική δραστηριότητα. Και επειδή όλοι καταλαβαίνουν ότι η πόλη και οι κάτοικοι δεν μπορεί να φύγει, να μετακινηθεί, άρα οφείλει, κατά την άποψή μας, να πάρει λοιπόν μια απόφαση που να δίνει επιτέλους ένα χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των εταιριών πετρελαίου μέσα από τον οικιστικό ιστό της πόλης του Περάματος. Εμείς αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι να αποσυρθεί το άρθρο 70. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι άμεσα να δοθεί η δυνατότητα μέσα από τον καινούργιο σχεδιασμό που η πόλη ήδη ολοκληρώνει, και μιλάμε για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού και την αλλαγή των χρήσεων γης, να μας δοθεί η δυνατότητα σε 8-10 χρόνια να μπορούν αυτές οι εγκαταστάσεις να
φύγουν και οι χώροι αυτοί να αποδοθούν σε χώρες για να γίνουν έργα υποδομής που τόσο μεγάλη ανάγκη τα έχουν οι κάτοικοι αυτής της πόλης και τόσα πολλά έχουν συνεισφέρει λοιπόν σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και μια σειρά άλλων λειτουργιών που το μόνο που κάνουν είναι να παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο της περιφέρειας και στον ίδιο λοιπόν, στην ίδια την περιοχή που βρίσκονται να δημιουργούν, να επιβαρύνουν την υγεία, να δημιουργούν προβλήματα για την ασφάλεια και να πραγματικά να μην επιτρέπουν να υπάρχει ποιότητα ζωής στους κατοίκους αντίστοιχη και ανάλογη με άλλων περιοχών. Επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές που σας έχουμε φιλοξενήσει εδώ και το έχω παρακολουθήσει και στενά λόγω και του πειραϊκού ρεπορτάζ που έκανα στο παρελθόν. Πότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες, Δήμαρχε, επανεκκίνησης των δεδομένων? Γιατί εγώ θυμάμαι, είναι πάγιο αίτημα του δικού σας Δήμου, πάγιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής, αλλά κάποια στιγμή και το συγκεκριμένο θέμα είχε βαλτώσει. Λοιπόν, κύριε Λεμέ, καταρχήν, όπως είπα και πριν, διαχρονικά η πόλη του Περάματος έχει ένα αίτημα που συμφωνούν όλες οι παρατάξεις, ανεξαρτήτου λοιπόν παραταξιακών ή κομματικών διαφορών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, για το συγκεκριμένο ζήτημα της αποξήλωσης των δεξαμενών της εταιρείας BB, που σήμερα, της πρώην BB, που σήμερα είναι η ιδιοκτησία ΣΕΛΠΕ. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 2009 με τον τότε Υπουργό κ. Χατζηδάκη και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τον κ. Μουσουρούλη, παλιός πρόεδρος του οργανισμού Λιμένα Πειραιά. Αυτοί λοιπόν τότε συμφώνησαν με τον Γενικό Γραμματέα και τον πρόεδρο, την διοίκηση των ΕΛΠΕ, ότι αυτή η εταιρεία λοιπόν θα σταματήσει τη λειτουργία της και θα απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις της. Οι εγκαταστάσεις των δεξαμενών πετρελοειδών. Από το 2009 που πάρθηκε αυτή η απόφαση, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ξεκινήσαμε ξανά τις προσπάθειες ως Δημοτική Αρχή το 2016, ώστε να κάνουμε πράξη αυτή την απόφαση της πολιτείας του 2009. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν μια σειρά λειτουργίες που πρέπει πρώτα να λυθούν από το λιγότερο που είναι οι πολεοδομικές μέχρι γραφειοκρατικές εσωτερικές των Υπουργείων και των Διοικήσεων των ΕΛΠΕ. Αυτό έγινε κατορθωτό, αν θυμάστε το είχαμε συζητήσει λίγο πριν το Μάιο. Πριν το Μάιο λοιπόν η εταιρεία... Και μάλιστα το είχατε πει τότε πρώτη φορά. Ακριβώς. Από αυτή την εκπομπή το είπαμε εδώ για πρώτη φορά. Τότε λοιπόν η διοίκηση των ΕΛΠΕ έκανε διαγωνισμό, βγήκε ανάδοχος και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να βγουν οι πολεοδομικές απαιτούμενες άδειες για να ξεκινήσει η αποξήλωση. Εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 2 μήνες, 3 μήνες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ήδη βλέπουμε, έχουν αποξηλωθεί πάνω από τις μισές. Αυτές οι εικόνες, Δήμαρχε, είναι το πώς ήταν πριν. Αυτές ήταν πριν. Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε και για το βόρειο μέρος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, του μοναδικού δρόμου εισόδου-εξόδου της πόλης, αλλά και στο νότιο, στο κοντά στη θάλασσα μέρος της πόλης. Τώρα σχεδόν ολοκληρώνεται η διαδικασία αποξήλωσης στο βορεινό. Θα συνεχίσουμε και στο νότιο τμήμα και αυτοί οι χώροι επιτέλους θα είναι ελεύθεροι δεξαμενών. Όπως φαίνεται και στις εικόνες. Θα το δούμε. Εδώ βλέπουμε τι. Έχει αρχίσει, είναι τα στάδια της αποξήλωσης. Τώρα όλη η κάτω πλευρά των δεξαμενών έχει φύγει και είναι στις 4-5 τις μεγάλες από πάνω όπου συνεχίζεται η αποξήλωση. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί. Προχωράει δηλαδή η διαδικασία σε όλες καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση οι εταιρείες αποξηλώνονται. Πολύ πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι επιτέλους μία εταιρεία σταμάτησε για πάντα τη λειτουργία της σε επίπεδο εταιρείας πετρελοειδών στην περιοχή. Σε επόμενη εκπομπή, Δήμαρχε, δεσμεύομαι ότι θα συζητήσουμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχω δεσμευτεί ότι θα κάνω συγκεκριμένες ειδικές εκπομπές για το θέμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα είστε προσκεκλημένος εδώ να το συζητήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη του Δήμου Περάματος ο καινούριος σχεδιασμός της περιφερειακής διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Δήμος Περάματος φιλοξενούσε από το 1950 μέχρι το 1991 στα γεωγραφικά του όρια, στο σχιστό Περάματος, τη μοναδική χωματερή της Αττικής. Οι μνήμες λοιπόν που έχουν οι κάτοικοι από εκείνη την περίοδο είναι ανατριχιαστικές. Ελπίζουμε
και ευελπιστούμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην επανεληφθούν τέτοια φαινόμενα. Θα το συζητήσουμε εκτενέστατα. Απλώς θέλω να σας θέσω και ένα ζήτημα το οποίο θέτει τηλεθεατής που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, επειδή είναι ένα θέμα που ειδικά την περίοδο του κορονοϊού ακούστηκε ιδιαίτερα. Θα δημιουργηθεί σημά στο πρώην νεκροταφείο Περάματος, υπάρχει τέτοια προοπτική για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων? Για πάρα πολλά χρόνια, κύριε Λεμέ, στον χώρο του πρώην νεκροταφείου λειτουργούσε ένα σταθμός μεταφόρτωσης για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης. Από το 2014 που αναλάβαμε εμείς δεν υπάρχει καμία εναπόθεση απορριμμάτων. Αυτό αποδεικνύεται βεβαίως και όποιος θέλει ας προσέξει μέσα στους ελέγχους που γίνονται από τα κλιμάκια της αποκεντρωμένης διοίκησης που μετέχουν εκπρόσωποι του Δασαρχείου, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που λένε ότι στο Δήμο Περάματος και στον χώρο, το συγκεκριμένο χώρο, δεν υπάρχει καμία απολύτως λειτουργία. Εμείς αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε ήταν να εκμεταλλευτούμε αυτό το νόμο που βγήκε για 3 χρόνια ψηφίστηκε, ώστε ο Δήμος Περάματος να μην υπόκειται μέσα σε ελέγχους που του επιβάλλουν πρόστιμα για τη μία αδειοδότηση. Γιατί εκεί είναι η διεύθυνση περιβάλλοντος. Έχουμε τον όρχο των αυτοκινήτων. Εκεί αναποθέτουμε τα πράσινα, δηλαδή τα κλαδιά που μαζεύονται από την πόλη ή τα ογκώδη που σε καθημερινή βάση είμαστε αναγκασμένοι να μαζεύουμε από την πόλη. Αυτά και μόνο. Καμία Και δεν θα είχα και κανένα λόγο εγώ, κύριε Λεμέ, το γνωρίζετε άλλωστε όλοι. Εγώ είμαι στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία, την σημερινή κυβέρνηση. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο. Αν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που ψηφίστηκε ένας νόμος, να του κάνω χρήση. Απέναντίας, εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήρα απόφαση που λέει ότι εμείς ούτε λειτουργούσαμε, ούτε πρόκειται να λειτουργήσουμε ΣΜΑ με εναπόθεση απορριμμάτων. Το ξεκόψαμε. Και μάλιστα παράλληλα, για πρώτη φορά στην πόλη, πάρθηκε μια απόφαση που λέει ότι στα 5 χρόνια αυτά που ολοκληρώνεται η διαδικασία που απαιτεί και ο νόμος σε σχέση με τα παλαιά κημητήρια. Εμείς είπαμε ότι αυτός ο χώρος θα δοθεί στους πολίτες ως χώρος αναψυχής και περιπάτου. Όλοι στη θεωρία μπορεί να λέγανε διάφορα. Οι πρώτες αποφάσεις που παίρνονται και οριστικά με χρονοδιάγραμμα βάζουν λοιπόν το θέμα σε λύση είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή. Οι δημότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Είναι σαφές ότι εκεί όχι απλώς εμείς, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της διεύθυνσης περιβάλλοντος περιφρουρούν τον χώρο από τέτοιου είδους εργασίες. Και παράλληλα, μέσα στην επόμενη πενταετία, ελπίζουμε να είναι και νωρίτερα, βρισκόμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος για να μπορέσουμε να βρούμε έναν χώρο σε μια βιομηχανική περιοχή Ε που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, βόρειο και ανατολικό τμήμα, εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ΣΜΑ που εξυπηρετεί τους 19 δήμους. Πίσω από το ΒΙΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε λοιπόν τη διεύθυνση περιβάλλοντος και την επόμενη μέρα μάλιστα θα μπορέσουμε να κάνουμε και τον χώρο αυτό να τον αναπλάσουμε και να τον αποδώσουμε ως χώρο πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου στους δημότες. Ήσασταν ξεκάθαρος, απαντήσατε και στον τηλεθεατή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, θα βλέπουμε και όπως είπα και πριν, θα κάνουμε και μία συζήτηση με αυτοδιοικητικούς για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και εγώ, κύριε Λεμέ, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να επικοινωνούμε, να ενημερώνουμε και να λύνουμε και απορίες τηλεθεατών όπως σήμερα για μια σειρά σημαντικά ζητήματα, για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ίδια τη ζωή των πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στις 2:30 μέσα από τη συχνότητα του Attica TV στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας από το Attica TV. Αμέσως μετά Σοφία Μίτηλη, ακολουθεί Βασίλης Ταλαμάγκας και εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.